εκεί. Επειδή όμως ετοιμαζόμαστε για το Πασχαλινό τραπέζι και έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για το σε ποια τιμή θα βρούμε αρνί και κατσίκι, τι αρνί και κατσίκι θα είναι αυτό, αν θα είναι ελληνικό, αν δεν θα είναι ελληνικό, τι γίνεται με το σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με την αγορά. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Γιώργο Ευρυπιώτη, που είναι ο αντιπρόεδρος της Βαρβακίου. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βοηθήστε μας για να βοηθήσουμε και τον κόσμο που μας ακούει να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κύριε Ευρυπιώτη. Σε ποια τιμή θα βρούμε αρνί και κατσίκι, στην αγορά προφανώς, και αν θα είναι ποιοτικό. Γιατί το λέτε αυτό, δεν το κατάλαβα. Γιατί υπάρχει μια δυσπιστία. Γιατί υπάρχει μια δυσπιστία από τον κόσμο. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω λίγο και να το συζητήσουμε μετά. Γιατί υπάρχει μια μερίδα κόσμου που κάνει κάποιες σκέψεις και λέει, μήπως επειδή το αρνί είναι φθηνό, δεν είναι και καλό. Γι' αυτό σας το ρωτώ, για να το ξεκαθαρίσετε εσείς. Λοιπόν, το πρωί ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ πέρα στο Βαρβάκιο και τον ξεναγήσαμε σε όλη τη Βαρβάκιο. Περάσαμε ένα-ένα τα μαγαζιά. Και η διαπίστωση που έγινε από, και από τα κανάλια όλα και από, και από τον κύριο Γεωργιάδη ήταν ότι τα αρνιά που πωλούνται στην Βαρβάκιο αγορά δεν είναι μόνο ότι είναι ποιοτικά, είναι εξαιρετικά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επάνω το κάθε αρνί έχει τη σφαγίδα του, έχει το χαρτάκι του, έχει την ημερομηνία σφαγής του, έχει την προέλευσή του και ο κόσμος πρέπει να μην είναι δύσπιστο. Ωραία. Πρέπει να ψωνίσουμε άφοβα. Σε τι τιμή ψωνίζουμε, για πείτε μας, για βοηθήστε μας. Η τιμή είναι στα 9,90 και το αρνί και το κατσίκι. Και είχαμε δώσει μια υπόσχεση, εγώ προσωπικά είχα δώσει μια υπόσχεση για την περασμένη εβδομάδα ότι θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε μεγάλο αγώνα ούτως ώστε να κρατήσουμε στην τιμή στα 10 ευρώ. Και μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει και νομίζω να τα καταφέρουμε και για τις υπόλοιπες μέρες που μένουν. Η κίνηση έχει αρχίσει να ζεσταίνεται ή είναι ακόμα, λέτε, νωρίς? Πώς είναι τα πράγματα? Η κίνηση έχει αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα που ο καθένας έχει ψωνίσει. Δηλαδή ο καθένας που θέλει να κάνει, να μην είναι τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, να ψωνίσει. Η σηκωταριά πόσο πάει το κιλό, τώρα που να το πούμε και αυτό. Η σηκωταριά και τα αντεράκια έχουν 6 ευρώ. 6 ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με αυτά που έχουμε μεσολαβήσει από πέρυσι, ναι. Έχουμε τον πόλεμο, ακρίβεια, οι τιμές πώς είναι, για πείτε μας. Οι τιμές είναι περίπου στα περσινά επίπεδα. Είναι στα περσινά επίπεδα. Κοιτάξτε να δείτε, το αρνί, εγώ... Ξεκινάει, δηλαδή, ο καθένας ο οποίος θέλει να πάρει ένα αρνί. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Πάσχα δεν είναι μια ακριβή γιορτή για τον καταναλωτή. Δηλαδή, τώρα, αν πούμε ότι έχουμε ένα αρνί, να αγοράσουμε ένα αρνί για να το βάλουμε στη σούβλα, το οποίο είναι 10 κιλά και με 10 ευρώ κάνει 100 ευρώ. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτά τα 100 ευρώ δεν θα το φάει μόνος του. Δηλαδή, δεν θα είναι ένα ζευγάρι και θα πάρει ένα αρνί να το βάλει στη σούβλα να το φάει. Αυτό το αρνί θα φαγωθεί από 8, 9, 10 άτομα. Που σημαίνει τι? Ότι στα 10 άτομα ένα κατοστάρικο έρχεται 10 ευρώ το άτομο. Δεν είναι ακριβό το... Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ευρυπιώτη. Επειδή είδαμε και μια μερίδα, με αφορμή τώρα το αρνί στο καλάθι, εγώ θα σας πω, στα σούπερ μάρκετ, είδαμε κάποιες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους. Εσείς πώς την είδατε αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε αντιμέτωποι με κανέναν, ούτε με τους κτηνοτρόφους. Σωστό. Αλλά επειδή είστε του κλάδου, γι' αυτό σας ρωτώ από την εμπειρία σας πώς την είδατε τη συζήτηση που υπήρχε μεταξύ τους. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος για το τίποτα. Αυτό εγώ πιστεύω. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι διαφορετικό. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί είναι ακριβά όλα. Αλλά έχουν και εκείνοι τα κόστη τους, λέτε. Βέβαια, και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες, γιατί δεν είναι η κατάσταση, ο κόσμος τα φέρνει δύσκολα, δεν είναι η κατάσταση εύκολη και προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να μειώσουμε τα κέρδη μας ώστε να,
να φάει όλος ο κόσμος το αρνί για το Πάσχα. Δεν είναι. Και έτσι πρέπει. Μια μέρα είναι. Θα περάσει. Να σας ρωτήσω κάτι, για βοηθήστε μας τώρα και με αυτό να κλείσουμε. Ωράριο βαρβακίου μέχρι τι ώρες τα ανοιχτά και για τις μέρες. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6-7 η ώρα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Γρυπιώτη, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Γεια σας.